το σώμα, τον ίδιο προσωπικά, σένα, αλλά και την κυβέρνηση σου και γενικότερα την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, είναι κάτι που το νιώθουμε σαν απαραίτητο στοιχείο στον αγώνα που δίνουμε για απελευθέρωση, επανένωση, δημιουργία συνθηκών, εν πάση περιπτώσει, που να επιτρέπουν επίλυση και ειρηνική συμβίωση με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να ενδιατρύψουμε εν λεπτομερία. Και για τα όσα με την αποφασιστικότητά μας μπορεί να διαδραματιστούν κατά την άτυπη σύνοδο που φαίνεται να είναι έτοιμος να συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας, αλλά και γενικότερα να ανασκοπήσουμε και το ευρύτερο περιβάλλον στην περιοχή, όπως επίσης και βεβαίως το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι ώστε συντονισμένα να αντιμετωπίσουμε αλλά και να συνεργαστούμε για το καλύτερο δυνατόν, όχι μόνο της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Καλώς όρισες και πάλι, κυρία μου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο, θεώρησα υποχρέωσή μου σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να βρεθώ στην Κύπρο για να συζητήσουμε διαδόσεις ακόμα μία φορά τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε πάντα από κοινού και πάντα συντονισμένα Ελλάδα και Κύπρος. Και καθώς εισαρχόμαστε σε μία περίοδο πυκνών εξελίξεων, εν αναμονή και της σύγκλησης της άτυπης πενταμερούς, είναι αυτονόητη υποχρέωση και ανάγκη η ελληνική δημοκρατία, η κυπριακή δημοκρατία να είναι απολύτως συντονισμένες, έτσι ώστε από κοινού να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο και εσύ διατύπωσες ως την επιθυμία του κυπριακού λαού, την επανένωση του νησιού στα πλαίσια πάντα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των προδιαγεγραμμένων αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να εξασφαλίσουμε την ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων σε μια επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά και φυσικά, όπως είπες, να κάνουμε και μια συνολική επισκόπηση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά να συντονιστούμε και στο κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, όπου Ελλάδα και Κύπρος, πρέπει να το πούμε αυτό, τα έχουμε καταφέρει και οι δύο χώρες καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και καθώς πλησιάζουμε πια στο τέλος αυτής της περιπέτειας, με την αύξηση και τουρισμού των εμβολιασμών, είναι σημαντικό να προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη μέρα. Είμαστε δύο χώρες εξαρτημένες και οι δύο από τον καλοκαιρινό τουρισμό και είναι καλό στο πλαίσιο αυτό να είμαστε συντονισμένοι, έτσι ώστε να διευκολύνουμε ταξιδιώτες υπό προϋποθέσεις που θα θέσουμε να έρθουν να επισκεφθούν το καλοκαίρι την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό για τις οικονομίες και των δύο χωρών μας. Και πάλι σε ευχαριστώ για το θερμό σου καλωσόρισμα και προσβλέπω όπως πάντα σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αθήνας Λευκωσίας, Λευκωσίας και Αθήνας για την άτυπη πενταμερή. Θα συνδεθούμε εννοείται και σε λίγο για να δούμε και τις δηλώσεις μετά την συνάντηση.